μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτή τη συναυλία μαζί με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες εδώ από την Άουσα, απλώνοντας χέρι, όχι βοήθειας, αλλά χέρι αλληλεγγύης στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Γιατί αυτά που καταστραφήκαν, εκτός από περιουσίες, σπίτια, επιχειρήσεις, δεν είναι τούβλα και σίδερα. Είναι η ίδια η ζωή. Είναι η αστεία των παιδιών. Όπως τα παιδιά αυτά, όπως και τα άλλα παιδιά που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, τα παιδιά της Παλαιστίνης που τα βομβαρδίζουν ακόμα. Γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα μας. Έτσι και εμείς εδώ παίρνουμε μέρος σε αυτή τη συναυλία αλληλεγγύης που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το ευχαριστούμε πολύ που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Ο πολιτισμός είναι το αξίωμα της εξέλιξης κοινωνίας, της επιβίωσης του ανθρώπου και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες. Ευχαριστώ και πάλι. Βρισκόμαστε σήμερα στην κεντρική πλατεία της Νάουσας, όπου πραγματοποιούμε τη μεγάλη συναυλία του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας του Σωματείων και Φορέων Αλληλεγγύης προς τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, όπου βεβαίως θα πάρει και χαρακτήρα έκφρασης αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό ενάντια στην κατοχή, ενάντια στη σφαγή που διαπράτεται αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να διατρανώσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοπαλαιστές, αγρότες, λευτεριά στην Παλαιστίνη.